Και έχουμε την ίδια ώρα, έχουμε. Έχουμε στην υπόθεση της 14χρονης από τη Νέα Σμύρνη. Mm-hmm. Για πες μας εδώ, τι έχουμε. Γιατί ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων μίλησε και τι λέει. Είναι θρασής ο τύπος. Ναι, μίλησε μέσα από με την θράσος. Την οποία βρίσκεται και κατηγορεί λοιπόν τη 14χρονη κοπέλα. Το παιδάκι κατηγορεί. Ναι. Ο παιδεραστής κατηγορεί το παιδάκι το 14χρονο. Λέγοντας ότι δεν γνώριζε την ηλικία της, παρόλο πως λέει κάναν πάρα πολύ παρέα και ότι η κοπέλα 14χρονη... Το παιδάκι θες να πεις. Ναι. Το παιδάκι, ναι. Το παιδί αυτό λοιπόν του είχε πει ότι θέλει να τις βρούνε πελάτες για να βγάλει λεφτά. Ακούσατε, ακούσατε. Πάμε να δούμε. Γιατί είναι εξοργιστικά όλα αυτά. Είναι εξοργιστικά. Ναι. Στην ουσία λοιπόν κατηγορεί το 14χρονο παιδί ότι ήταν αυτό το οποίο τον έμπλεξε σε αυτή την ιστορία και επειδή τις κάνω το παιδάκι. Χατήρι, ναι. Το παιδάκι και δεν έχουμε μάθει μέχρι στιγμής αν έχει κληθεί κανένας από το ίδρυμα στη Νέα Σμύρνη, αν έχει κληθεί οποιοδήποτε από όλους αυτούς οι οποίοι είχαν ευθύνη. Γιατί κύριε Παπαδόπουλε δεν προστάτευσε το ίδρυμα το παιδάκι. Και έχουμε παραμέληση ανηλίκου. Ήταν την υποπτήρια του ιδρύματος το παιδί. Πρέπει να ερευνηθεί αυτό όμως. Να διερευνηθεί πότε. Και είναι και άλλες κοπέλες οι οποίες εξαφανίζονταν το συγκεκριμένο ίδρυμα και επιστρέφανε μετά από μέρες. Και άλλα ανήλικα παιδιά, παιδάκια, κοριτσάκια. Πάμε να δούμε το θρασί, τον θρασίτατο κατηγορούμενο. Ήμασταν μια παρέα. Είχα γνωρίσει από μια φίλη της που το ίδρυμα είχε δώσει ένα σπίτι στη φίλη της. Και η φίλη της είναι γύρω στα 21. Και εκεί η μικρή πήγαινε να μένει και αυτή εκεί με διμάζει με τη φίλη της. Αλλά δεν ξέραμε την πραγματική της ηλικία, ότι ήταν 15-16. Ξέραμε ότι είναι 18-20. Σας το είχε πει η ίδια ότι είναι 18-20, τη ρωτήσατε πόσο χρονών είσαι και σας είπε 18. Όχι, απλά έδειχνε. Συνυπάγαμε Ακρόπολη, Ελευσίνα, σαν μια παρέα, φίλοι ήμασταν. Μας είχε προτείνει μια συζήτηση ότι θέλει να βγάλει λεφτά. Μας είχε πει την πρόταση, μας είχε κάνει την πρόταση, αν μπορούμε να τη βρούμε πελάτες. Μας το είχε συζητήσει μαζί μας, όλη μια παρέα ήμασταν. Ακόμα και οι φίλοι της το ξέρει. Εσύ ήσουν παρόν, το άκουσες αυτό? Μα δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήμασταν δύο άτομα, τρία άτομα. Και είχαμε συμφωνήσει, ναι, αλλά η πράξη δεν έγινε ποτέ. Ναι, με συζητήσαμε αυτό. Ακόμα και μέσω Instagram, αλλά δεν έγινε η πράξη ποτέ. Δεν την πήγαμε ποτέ σε πελάτη και τέτοια. Εσύ λοιπόν που είσαι πατέρας, δεν συμβούλεψες το κορίτσι αυτό 14 χρονών. Τι είναι αυτά που λες, κοπέλα μου? Μα ναι, σας λέω ότι δεν έχει γίνει η πράξη ποτέ. Δεν την πήγαμε σε πελάτη και έτσι είχαμε μιλήσει πως επειδή άμα χρειαστεί να μην κάνει αυτή τη δουλειά και να κάνει κάτι σαν σερβιτόρα να πάει. Να πάει για καφέ, να πάει κάπου σε μπούρνο, να φτιάξει καφέ, κάτι τέτοια. Το είχε δεχτεί ότι θέλει να δουλέψει κι αυτή. Μα το λέει και στην κατάθεση η κοπέλα πως ότι δεν ήθελε κι αυτή να κάνει αυτή την πράξη μετά. Εννοείται πως δεν έγινε πράξη και μετά πήγαμε να ψάξουμε μια δουλειά να πάει για σερβιτόρα. Αλλά ούτε αυτό είχε. Τι συνέβη στο ξενοδοχείο? Ναι, ήμασταν 4 άτομα, είχαμε νοικιάσει 2 δωμάτια και επειδή ήμασταν 4 άτομα δεν μπορούσαμε να μείνουμε στο ένα δωμάτιο και οι 4. Και πήραμε 2 δωμάτια. Στο πρώτο δωμάτιο ήμασταν και οι 4 στην αρχή. Παίζαμε, κάναμε, πετάγαμε χαρτί υγείας από το ξενοδοχείο πάνω, μπουκάλια και τέτοια. Γελάγαμε, παίζαμε. Και μετά η κοπέλα ήθελε να κάνει κάτι με το τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή τη άρεσε. Έλεγε στο τρίτο πρόσωπο να σου κάνω μασάζ και τέτοια. Και όλο με τον άλλον ήταν δηλαδή. Και μετά πήγανε στο άλλο στο δωμάτιο, κάνανε έρωτα και ο άλλος ο φίλος μου τράβηξε το βίντεο. Το οποίο βίντεο το διοχετεύσατε κάπου, πήρατε λεφτά, το βάλατε στο ίντερνετ? Όχι, πουθενά. Εσείς είχατε γνωρίσει στην κοπέλα ανθρώπους, άντρες να βγαίνει? Όχι, ποτέ. Σας κατηγορούν όμως ότι το κάνατε αυτό για μας? Ναι, μας κατηγορούν και μας το άδικα τώρα εδώ. Το να λένε τώρα ότι θα κάνω αυτό και δεν το κάνω, δεν σημαίνει ότι το έκανα. Ναι, ναι, συζητήσαμε, η αλήθεια είναι, με πελάτες και τέτοια. Αλλά δεν τη φέραμε σε πελάτη, όπως αναφέρει και η κοπέλα. Ποτέ δεν τη πήγαμε σε πελάτη. Η αλήθεια είναι, δεν το πήραμε σαν σοβαρά εμείς. Ήταν για πλάκα, αλλά μετά όπως μας πιάσανε, από την ημέρα που μας πιάσανε, καταλάβαμε το πόσο σοβαρό είναι. Και δεν είχαμε την πρόθεση να το κάνουμε πράξη, η αλήθεια είναι. Και δεν είχαμε πρόθεση να τη κάνουμε κακό ποτέ τη κοπέλα. Συμφωνήσαμε για αυτό το θέμα, αλλά δεν έγινε πράξη. Αλλά θέλω να αθώσω, να πάω σπίτι μου, να πάω στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Μάλιστα. Είναι προκλητικός. Είναι προκλητικός να μιλάει έτσι για ένα παιδάκι. Και αυτό το παιδάκι απροστάτευτο.